Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς του STP, καθώς και της σειράς που φτιάχνουμε πράγματα σε ποδήλατα. Όπως στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς ακριβώς ρυθμίζουμε τα υδραυλικά δισκόφρενα. Αλλά πριν περάσουμε στην ίδια τη ρύθμιση, θα ήθελα να πούμε μερικές λεπτομέρειες, παύλα θεωρία πρώτα. Γενικότερα, όσον αφορά τα δισκόφρενα, υπάρχουν δύο είδη βάσεων που μπορείς να τα βιδώσεις πάνω στο σκελετό ή στο πυρούνι. Το πρώτο λέγεται IS, είναι αρχικά των λέξεων International Standard. Και PM είναι η δεύτερη μέθοδος. PM σημαίνει Post Mount. IS είναι όταν βιδώνεις την δαγκάνα πάνω στο πυρούνι του σκελετό με αυτόν τον τρόπο, όπως είναι στο δικό μου Inspired Sky. Και PM, Post Mount, είναι όταν βιδώνει πάνω στο πυρούνι το σκελετό με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν adapters που μπορείς να τις μετατρέψεις στην άλλη περίπτωση. Για παράδειγμα, αυτός είναι ένας adapters IS σε post mount. Τον βιδώνεις πάνω στο πλαίσιο το πυρούνι με αυτόν τον τρόπο και βιδώνεις σε δακάνα με αυτόν τον τρόπο επάνω. Οπότε πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Ωστόσο υπάρχουν adapters και από post mount σε IS, αν και δύσκολο να υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν. Γιατί εάν έχεις post mount που είναι η εξέλιξη του IS, δύσκολο να θέλεις να βάλεις δακάνα που να είναι IS. Πλέον οι πιο πολλές, η πλειοψηφία των δαγκάνων των φρένων είναι post mount. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν adapters που είναι post mount σε post mount πάλι. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Εάν για παράδειγμα έχεις ένα δισκόφρενο το οποίο έχει 180 χιλιοστά διάμετρο δίσκος του και το πυρούνι σου είναι και 160 χιλιοστά διάμετρο δίσκου, υπάρχουν αυτοί οι adapters που σηκώνουν κατά κάποιο τρόπο τη βάση της δαγκάνας πιο έξω έτσι ώστε να καλύψει και τη μεγαλύτερη διάμετρο του δίσκου. Ελπίζω να είναι όλα αυτά κατανοητά. Σε αυτό το σημείο θα σας περιλάβω μια φωτογραφία που δείχνει όλα τα είδη από τους adapters που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από IS σε post mount, από post mount σε πιο μεγάλο post mount κλπ. Και ελπίζω να βοηθήσει λίγο περισσότερο στην κατανόηση αυτού του αντικειμένου. Τώρα σχετικά με την ρύθμιση του IS μοντέλου, χρησιμοποιείς συνήθως ροδέλες για να αντιμετωπίσεις τη δαγκάνα δεξιά-αριστερά, κάτι που δεν βόλευε πάρα πολύ. Ακριβώς γι' αυτό ήρθανε μετά από λίγο καιρό τα post mounts, που αντί να χρησιμοποιείς ροδέλες για το πέρατος της τζαγκάνας, απλά υπάρχει μεγαλύτερη τρύπα που σου δίνει ένα περιθώριο να κάνεις αυτή την κίνηση έτσι ώστε να ρυθμίζεται σωστά η δαγκάνα. Και τώρα μετά από αυτά ας περάσουμε στην καθεαυτού ρυθμίση των υδραυλικών δισκοφρένων της μεθόδου post mount. Και όπως φυσικά μπορείτε να δείτε, η συγκεκριμένη δαγκάνα πιάνει πάνω στο πυρούνι με τη μέθοδο post mount, κάτι το οποίο κάνει την διαδικασία ρυθμίσης υπερβολικά πάρα πολύ απλή. Και επίσης, όπως βλέπετε, παρένθεση, έχω βάλει αντάπτορα, επειδή αυτό το πυρούνι μπορεί να υποστηρίξει max χωρίς αντάπτορα 180 χιλιοστά δισκόπλακα και η συγκεκριμένη δισκόπλακα είναι ένα θηρίο 203 χιλιοστών. Οπότε χρειάζεται ένα αντάπτορα που να βγάζει την δαγκάνα πιο έξω, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη δισκόπλακα. Και η διαδικασία της ρύθμισης είναι πάρα πολύ απλή. Έχουμε ήδη χαλάσει την δαγκάνα, μπορεί να παίξει δεξιά-αριστερά και για να την ρυθμίσουμε, πατάμε το φρένο, κρατώντας πατημένο το φρένο. Η δαγκάνα περνάει ακριβώς στη θέση που πρέπει να είναι στο τέλος. Οπότε με πατημένη δαγκάνα απλά σφίγγουμε τις δύο βίδες. Πρώτα την μία και μετά την άλλη. Και έτοιμο. Όπως ίσως ακούτε υπάρχει μια μικρή τριβή η οποία δεν είναι τίποτα παραπάνω από τα δακάκια, τα οποία μετά την πρώτη βόλτα θα έχουν φαγωθεί και δεν θα ακούγεται απολύτως τίποτα. Και εάν έρθετε να δείτε πίσω τι γίνεται, πίσω λοιπόν έχουμε ήδη ρυθμίσει με τον ίδιο τρόπο τη δαγκάνα, τη θέση της δαγκάνας και έχουν φαγωθεί και λίγο τα τακάκια, οπότε όπως θα ακούσετε πάρα πολύ καλά δεν υπάρχει καμία μα καμία επαφή. Και άψογο. Και μετά από αυτό το πολύ σύντομο βίντεο η διαδικασία ρυθμίσης ολοκληρώθηκε. Είναι απλά αυτό, δεν χρειάζεται να κάνεις απολύτως τίποτα άλλο. Ωστόσο, εάν βρίσκει τόσο πολύ που χρειάζεται και άλλη ρύθμιση, πέρα από το πατημένο και το σφίξιμο, μπορείς απλά να το σφίξεις λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και θα το βρεις, είναι σίγουρο. Και αυτό ολοκληρώνει και το γενικότερο στήσιμο του ποδηλάτου, όπου το μόνο που μένει επί της ουσίας είναι να ρυθμίσουμε την ανάρτηση στα κιλά του Δημήτρη. Και για να το κάνουμε αυτό, απλά ακολουθούμε το πινακάκι αυτό που βλέπετε να υπάρχει γραμμένο επάνω στην ίδια την ανάρτηση. Πέρα από την ανάρτηση όμως είναι 100% έτοιμο το ποδήλατο και με τις ρυθμίσεις των φρένων κλείνει και η γενικότερη σειρά του STP. Οπότε το μόνο που μένει είναι το βίντεο της παράδοσης στον φίλο μου Δημήτρη για τον οποίο και το έφτιαχνα όλο αυτόν τον καιρό. Ανυπομονώ πραγματικά για την αντίδρασή του. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.